3η Δεκέμβρη είναι καθιερωμένη ως Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Με αφορμή αυτή τη μέρα, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Αρκαδίας και το Διοικητικό του Συμβούλιο, κατόπιν προσκλήσεως από τα σχολεία της πόλης και του νομού, κάνουμε επισκέψεις περισσότερο σε δημοτικά, αλλά και σε νηπιαγωγεία και σε λύκεια και σε γυμνάσια και ενημερώνουμε τους μαθητές για θέματα αναπηρίας. Φέτος είχαμε κανονίσει, μάλλον μας καλέσανε, το 3ο Δημοτικό και το 8ο Δημοτικό, το 2ο Λύκειο και το 10ο Νηπιαγωγείο, όπου έχουμε και επισκεφτεί μέχρι τώρα. Εκεί προβάλλουμε, ανάλογα την ηλικία των παιδιών, κάποια βίντεο που αφορούν θέματα αναπηρίας. Στα μικρότερα παιδιά είναι animation, γιατί τους αρέσει, το παρακολουθούν και διασκεδάζουν, αλλά κυρίως παίρνουν και τα μηνύματα που πρέπει να πάρουν. Είμαστε ανοιχτοί στο να πάμε και σε άλλα σχολεία. Κάθε χρόνο κάνουμε μια διαχείριση του χρόνου μας να επισκεπτόμαστε κάποια σχολεία και μας κάνει εντύπωση ότι τα παιδιά παρακολουθούν, προσέχουν, ενημερώνονται και μεταδίδουν και στην οικογένειά τους και στους υπόλοιπους του κύκλου τους τι μηνύματα πήραν και τι είδαν στην παρουσίαση αυτή τη δικιά μας. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και από τα σχολεία και από τους καθηγητές, από τους διευθυντές και από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου παρέχει την άδεια στο σύλλογό μας να μπορούμε να μπαίνουμε στα σχολεία και να κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Η επικοινωνία. Στα δημοτικά πάμε για να ενημερώσουμε τα παιδιά για τις κατηγορίες των αναπηρειών που υπάρχουν, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα άτομα με αναπηρία και την κάθε κατηγορία ξεχωριστά και ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση στο ότι ένα παιδί, ένας μαθητής που θα πάει στο σχολείο τους το οποίο έχει κάποια αναπηρία, ότι δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουν σαν κάτι διαφορετικό. Είναι ίσο και ίδιο με τα υπόλοιπα παιδιά, μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα, απλά δυσκολεύεται σε κάποια σημεία. Αν είναι κινητικό πρόβλημα, αν είναι νοητικό, αν δεν ακούει, αν δεν βλέπει καλά. Προσπαθούμε ότι ένα άτομο που θα εισέρχεται, ένας μαθητής στο σχολείο, να ενσωματώνεται όσο γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα με τα υπόλοιπα παιδιά και να μην νιώθει τη διάκριση. Σας ανέφεραν κάποιο περιστατικό, έτσι, ιδιαίτερο, κάποιος μαθητής σας πλησίασε, σας είπε κάτι συγκεκριμένο? Συνήθως τα παιδιά, επειδή νιώθουν οικεία μαζί μας με αυτά, όπως τους μιλάμε και με τα βίντεο που τους προβάλλουμε, αρχίζουν και μας αναφέρουν για δικά τους περιστατικά, του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, για αναπηρίες που υπάρχουν στο χώρο τους, για ατυχήματα, για χτυπήματα που έχουν πάθει αυτά τα παιδιά από μικρά και μας κάνουν εντύπωση ότι και εμείς μαθαίνουμε βέβαια από τα παιδιά, αλλά και σίγουρα τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν και βγουν στην κοινωνία σαν ενεργοί πολίτες, η αναπηρία πλέον θα είναι μέρος της κοινωνίας, δεν θα το βλέπουν σαν κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα στα δημοτικά σχολεία ο τρόπος που παρουσιάζουμε τα θέματα αναπηρίας, το κάνουμε σε στυλ έτσι κάπως βιωματικό. Δηλαδή μπαίνουμε εμείς μπροστά, λέμε τις προσωπικές μας εμπειρίες πάνω από τη δικιά μας δηλαδή αναπηρία, έτσι ώστε να προβληθεί το πώς ένα άτομο με αναπηρία μπορεί στην καθημερινότητά του και στη ζωή του να είναι ικανός και να μην διαφέρει είτε να υπάρχει κάποιο άλλο γενικά πρόβλημα σε σχέση με τους υπόλοιπους, ότι είμαστε εδώ, υπάρχουμε και θα είμαστε εκεί και δίπλα στα παιδιά. Να τονίσω βέβαια ότι σε πολλά μαθήματα που κάνουν και οι δάσκαλοι αλλά και στην ύλη των μαθημάτων που έχουν πλέον τα δημοτικά αναφέρονται συγκεκριμένα για τους ΑΜΕΑ και μπαίνουν ειδικές, ας το πούμε, παρατηρήσεις στα βιβλία τους και έτσι ενημερώνονται πολύ καλύτερα τα παιδιά. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό, γιατί πλέον έχουν γνώσεις, δεν τους είναι εντελώς άγνωστο και μας βλέπουν όπως θέλουμε και εμείς, αλλά όπως και πρέπει να είναι τα πράγματα.